Οι 51 μαθητές του ελληνικού σχολείου στην Ύμβρο ζουν μια καθημερινότητα που τα τελευταία 10 περίπου χρόνια έχει αλλάξει, αφού από το 2015 και μετά από μισό αιώνα λουκέτου, το σχολείο τους, το μειονοτικό ελληνικό σχολείο, άνοιξε ξανά και φιλοξενεί σήμερα και τις 12 τάξεις που αντιστοιχούν στο δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο. Αγωνιζόμαστε και θα αγωνιζόμαστε να αποτελούμε την συνέχεια του γένους, της πίστης, της φιλής, των ιδανικών και να μεταλαμπαδεύουμε το πνεύμα αυτό σε νέες γενιές που ευελπιστούμε να συνεχίσουν να υπάρχουν. Είμαστε πολύ κοντά στην Εκκλησία προφανώς. Ναι, περισσότερο θα έλεγα από ό,τι τα τηρούμε στην Ελλάδα. Δηλαδή διατηρούμε έναν έτσι πιο κλειστό ελληνισμό, θα το έλεγα. Προσπαθώντας να διατηρήσουν ζωντανές τις μνήμες που τους μετέφεραν παππούδες και γιαγιάδες, τα παιδιά αυτά με σχολικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας, υπό την επίβλεψη των Υπουργείων Εξωτερικών τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας, μοιράζουν τη γνώση τους σε δύο γλώσσες. Μια καθημερινότητα που μυρίζει όπως τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, είναι όμως πολύ διαφορετική. Αγαπώ πάρα πολύ αυτό το νησί. Στην Ύβρο ότι μπορείς να τελειώσεις το σχολείο πιο εύκολα. Περνάμε ωραία, δεν έχει βέβαια πολλές δραστηριότητες να κάνουμε, αλλά βρίσκουμε τρόπο και περνάμε όμορφα τη μέρα μας. 15 μαθητές και μαθήτριες της πρώτης και δευτέρας τάξης του Λυκείου στο ελληνικό σχολείο της Ύμβρου βρέθηκαν σήμερα στο Ηράκλειο και πιο συγκεκριμένα στο δεύτερο Γενικό Λύκειο στο πλαίσιο επίσκεψης που είναι ενταγμένη στο Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με τα ελληνικά μειονοτικά σχολεία της Ύμβρου. Το κλίμα ήταν αμιγώς συγκινητικό αλλά και ζεστό, με τους Έλληνες μαθητές να υποδέχονται τα παιδιά από την Ύμβρο με μουσικές, χορούς και παραδόσεις του νησιού και τα ίδια να δείχνουν ενθουσιασμένα από την επίσκεψή τους. Τα παιδιά είναι τρισευτυχισμένα. Όλα τα παιδιά λατρεύουν τα ταξίδια. Τους αρέσει πάρα πολύ η επαφή με τους συνομιλίκους εδώ στο Λύκειο που ήρθαμε και γι' αυτό ήρθαμε. Και επίσης είχαν και μια πολύ ωραία εμπειρία στο Πανεπιστήμιο, που είναι τώρα η ώρα τους να αποφασίσουν για να σκεφτούν σιγά σιγά τι θέλουν να κάνουν. Αγαπώντας τον τόπο που γεννήθηκαν οι προγονείς τους ή και τον τόπο που βρέθηκαν με τις οικογένειές τους, όπως τα παιδιά των Ελλήνων εκπαιδευτικών του σχολείου, οι μαθητές από την Ύμβρο μίλησαν για τη σύνδεση με αυτόν τον τόπο που έγινε τόπος τους και τη λαχτάρα τους να τον ενδυναμώσουν μετά τις σπουδές τους που πολλοί από αυτούς ονειρεύονται να τις κάνουν στην Ελλάδα. Ναι, θα πάω και να σπουδάσω, αλλά θα ήθελα να γυρίσω άμα μου δοθεί ευκαιρία στην Ύμβρο να δουλέψω στο σχολείο. Οι μαθητές από το ελληνικό σχολείο της Ύμβρου, που συνοδεύονταν από τον Μητροπολίτη Ύμβρου και Τενέδου και δύο εκπαιδευτικούς, είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν από κοντά τους συνομήλικους τους από το δεύτερο Γενικό Λύκειο στη γιορτή που έκαναν για την επέτειο του Πολυτεχνείου.